Θα σε προσέχει σαν και εμένα ποιος. Στέλιο, νέο τραγούδι, υπέροχο, ποιος. 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 Δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, νέο τραγούδι από την Panic Records. Κυκλοφορεί. Και έχω γράψει τη μουσική εγώ. Του στίχους ο Θοδωρής ο Μάκρας. Και έχει κάνει το βίντεο κλιπ ο Γιάννης ο Σιγαλάς. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Έχεις ποτέ κάνει σχέση από απόσταση? Όχι. Και ούτε θέλω. Ναι, νομίζω θα βασανιστώ πάρα πολύ αν το κάνω αυτό. Έχεις δηλώσει πρόσφατα το χωρισμό σου από την Τζένι Καζάκου ή ήταν αυτή η αιτία για να γράψεις αυτό το τραγούδι? Δεν ήταν η αιτία για αυτό το τραγούδι. Έχω γράψει κάποια τραγούδια για την Τζένι, με την Τζένι, όταν ήμασταν μαζί. Βέβαια, έχουμε κρατήσει πολύ φιλική επαφή, οπότε τα λέμε. Και πιστεύω κάποια στιγμή θα βγουν και αυτά τα τραγούδια. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα? Όχι, 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 όχι. Και σε βοηθούσε η Τζένι στους στίχους? Με την παρουσία της. Ήταν μια μικρή διάρκεια σχέση που όμως πήρε μεγαλύτερη έκταση. Μπορείς να το πεις και έτσι, νομίζω ναι. Είχε πάρει αρκετή έκταση, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν και καλό ή κακό. Πάντως δεν έπαιξε ρόλο στο να χωρίσουμε αυτό. Ήταν μια σχέση ενός χρόνου? Ήταν 6 μήνες, 7, κάπου εκεί. Την έχεις δει καθόλου τώρα στο serial? Δεν το έχω δει ακόμα. Βλέπω τα τρέιλερ γιατί την έχω και στο Instagram κτλ. Η αλήθεια δεν έχω χρόνο να κάτσω να το δω. Γράφεις και μουσική και ξέρω ότι είσαι πίσω από κάποια επιτυχημένα τραγούδια. Ναι, έχω γράψει μαζί με τον Στράτο, τον Σταν, το «Φταίει, δεν φταίς εσύ» και το «Όπου βγει το καινούργιο τραγούδι». Το έχουμε γράψει παρά και τα τρία. Στην Πάτρα, λοιπόν, με ποιον? Με τη Βασιλική Ταντά και τον Λευτέρη Κιντάτου. Θα είμαστε εκεί, σας περιμένουμε. Σε θυμόμαστε ως νικητή του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Ξεκινάει ξανά και θέλω να μου πεις τη δική σου εμπειρία. Ήταν εξωγήινη τότε αυτή η εμπειρία, γιατί μπήκα σε ένα χώρο, σε μία συνθήκη που ήταν πολύ ξένη για μένα και το βίωσα πραγματικά μαγικά. Δηλαδή δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή ότι είμαι μπροστά στις κάμερες. Άγχος είχα βέβαια, αλλά μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα αυτή η εμπειρία και θα την ξαναζούσα ξανά και ξανά και ξανά. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? 14 μου. Εσύ είσαι και ένα ταλέντο που προέρχεται και από την οικογένεια. Να μην ξεχνάμε, Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, η γιαγιά σου, μουσικό το σόι όλο, οπότε ήταν αναμενόμενο. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι εγώ το έβγαλα προς τα έξω όλο αυτό το μουσικό που κρύβω μέσα μου. Το έβγαλα γύρω εκεί στο γυμνάσιο. Πες μου για τις τρεις γυναίκες στη ζωή σου. Την αδερφή μου, τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Βασικά είναι τέσσερις, γιατί είναι και η μοίρα, το σκυλί μου. Πώς ένιωθες που μεγάλωνες με τρεις γυναίκες χωρίς την αντρική παρουσία του μπαμπά σου? Κοίτα, νομίζω ότι ήταν σίγουρα στην αρχή αμήχανο και περίεργο, αλλά μετά νομίζω ότι να μεγαλώνεις με τρεις γυναίκες είναι και λίγο σε κακομαθαίνουνε. Έχεις πολύ γυναικείο κοινό. Θέλω να μου πεις κάποια ακραία εκδήλωση θαυμασμού. Και στο στόμα με έχουν φιλήσει χωρίς να θέλω. Και κλωτσιές έχουν φάει. Χωρίς να θέλουν. Γιατί θέλανε να με αγκαλιάσουν, να βγάλουν φωτογραφία και αυτά και γινόταν ο κακός χαμός. Τι σου έχουν στείλει στο Instagram και θα μπορούσες να έχεις κοκκινήσει? Είναι αρκετές οι εκδηλώσεις θαυμασμού στο Instagram, αν το πω έτσι, να το θέσω ευγενικά. Φωτογραφίες γυμνές. Λίγο. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις συνευρεθεί ερωτικά? Στο ζωολογικό κήπο. Έγινε. Έτυχε. Λίγο τα ζώα, λίγο η φύση. Ποιος θα σε προσέχει σαν και εμένα? Ποιος θα σ' αγαπάει ως το τέρμα? Ποιος...